Πρώτον, είναι σημαντικό να προωθήσουμε στην πράξη την έρευνα και την καινοτομία. Είμαστε μια χώρα χωρίς βαριά βιομηχανία. Είμαστε μια χώρα η οποία θα πρέπει να διευρύνουμε την παραγωγική βάση της οικονομίας μας και πρέπει να αξιοποιήσουμε το σημαντικότερο μας πλεονέκτημα. Το σημαντικότερο μας πλεονέκτημα είναι το ανθρώπινο μας δυναμικό. Άρα, πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα και την καινοτομία και θεωρώ η λειτουργία του κέντρου είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει και πολιτική διάσταση. Θέλω να την αναφέρω, ένα κέντρο εντός των τυχών πόλη, πολύ κοντά στη γραμμή κατάπαυσης του Πυρός. Ευελπιστώ να προσελκύσει και τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, οι οποίοι μαζί με ελληνοκύπριους να εργαστούν από κοινού, έτσι ώστε να προωθήσουμε, επαναλαμβάνω, πολύ περισσότερο την έρευνα και την καινοτομία. Είναι ένας ακόμα τομέας όπου μπορούμε να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους, ένα από τα πολλά ωφέλη που δύναται να επαναφέρει η επανένωση της πατρίδας μας. Αλλά επαναλαμβάνω, ο αρχικός μας στόχος, θα το αναφέρω και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της παρέμβασής μου, είναι να διευρύνουμε την παροχή βάση της οικονομίας μας και ο τομέας της έρευνας και της καινοτομίας είναι καθοριστικής σημασίας. Κοιτάξτε, το κέντρο λειτουργεί εδώ και 6 χρόνια. Άλλαξε σπίτι, στεγαζόταν στο κτίριο της πρώην ΣΤΟΑ. Σήμερα έρχεται στα κεντρικά του, αν θέλετε, τελικών προορισμών του, στα γραφεία που έχουμε διαμορφώσει, εκεί που ήταν η αγορά του παλιού Δημαρχείου. Στόχος του κέντρου φυσικά είναι να προωθήσει την έρευνα, αλλά την ίδια ώρα να προωθεί την νεανική επιχειρηματικότητα, είτε μέσω του Maker Space, είτε μέσω συμβουλών και co-working spaces που υπάρχουν εδώ στο κέντρο. Άρα, αν ήταν να ρωτήσουμε τι θα αλλάξει στον κόσμο των επιχειρήσεων, θα ήταν ότι δημιουργείται ένα κέντρο που θα είναι αρρωγός και βοηθός σε νέους να προχωρήσουν, να υλοποιήσουν την όποια ιδέα έχουν για δημιουργία νέας επιχείρησης. Να πούμε ότι το κέντρο λειτουργεί εδώ και 6 χρόνια. Απλά τώρα έχουμε τη δική μας έδρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας, διότι τώρα έχουμε τους δικούς μας χώρους. Έχουμε χώρους για συνεδριάσεις, για παρουσιάσεις που κάνουμε. Έχουμε και τα εργαστήρια μας περισσότερο χώρο τώρα. Και εντάξει, πιστεύω ότι θα βοηθήσει και την περιοχή εδώ, διότι έχουμε και έναν co-working space που ήδη ξεκινήσαν και έρχονται εταιρείες και startups και ερευνητές που ασχολούνται με το θέμα για να εργάζονται εδώ και να συνεργάζονται με τους ερευνητές μας. Αλλά γενικά το κέντρο βοηθά, διότι έχουμε ήδη εργοδοτούμε 140 άτομα. Οι περισσότεροι από αυτούς, επιστήμονες με διδακτορικά, πολλοί από αυτούς, και κάνουν και διάφορες άλλες δραστηριότητες, εκπαιδευτικά προγράμματα. Έχουμε το Makerspace που επιτρέπει σε κόσμο να δημιουργήσει πρωτότυπα των ιδεών του και να δοκιμάσει κάτι πριν να βγει στην αγορά. Και εντάξει, γενικά είμαστε ανοιχτοί για συνεργασία σε τομείς τεχνολογίας και με εταιρείες, όχι μόνο για τους νέους.